την παρουσίαση του Μάκη μαζί μας. Νομίζω ότι προμηνείται ένας ιδιαίτερα ενδιαφέροντος αγώνας. Ένα ντέρμπι τουλάχιστον με βάση το τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε να δούμε? Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι σε μια έδρα που παραδοσιακά έχει πολύ ωραία παιχνίδια να παρουσιάσει. Ο Άθλος κάνει μια πολύ ωραία πορεία. Ο Παναθηναϊκός επίσης είναι πάρα πολύ δυνατός φέτος, όπως και πέρσι. Και ελπίζουμε να δούμε όμορφες στιγμές, βόλεϊ, με παιδιά. Ιδιαίτερα θα χαρούμε γιατί έχουμε παιδιά δικά μας, ευρύτες, που παίζουν. Ο Κασαμπαλίτσου Κοντοστάθης είναι στον Παναθηναϊκό, που είναι ευρύτες, και πολλοί αθλητές του Άθλου που πλαισιώνουν την ομάδα. Είναι νομίζω 6 στον αριθμό που πλαισιώνουν την ομάδα του Άθλου. Τελικά το ευρύτικο βόλο είναι παντού. Το ευρύτικο βόλο είναι παντού, και θα ήθελα σε αυτό να πω ότι στη Volley League παίζουν 19 παίκτες από τον Εύρο. Επίσης στη Volley League γυναικών παίζουν 2 Αλεξανδροπολίτισσες. Στην Pre League ανδρών παίζουν 23 ευρύτες, και αυτά εδώ τα νούμερα νομίζω ότι λένε πολλά για το ευρύτικο βόλο και για την προσφορά του τόσα χρόνια στο βόλεϊ της Ελλάδος. Πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα νούμερα γιατί έχουν την ιδιαίτερη αξία και σημασία, γιατί έχουν αυτό που λέμε την μητρόπολη του ελληνικού βόλεϊ που υπήρξε και θα υπάρχει, και το άθλημα χρειάζεται έναν ισχυρό νόμο, ισχυρό ευρώ, και ο Άθλος με τη διοίκησή του, με τους ανθρώπους του, κάνει τη δική του σημαντική προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μετά την χρυσή πορεία του ΑΟ Ρεστιάδος σε Ελλάδα και Ευρώπη, ήρθε να συμπληρώσει ο Άθλος αυτή τη χρυσή πορεία της Ρεστιάδος. Κάνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Ο πρόεδρος του, ο Τσολακίδης ο Γιώργος, κάνει μια πολύ φοβερή προσπάθεια μαζί με όλους τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τη διοίκηση του Άθλου, και έχουν δημιουργήσει με ένα πολύ δυνατό σύνολο που τιμά τον Εύρο και την Ελλάδα γενικότερα. Μάκη, είδαμε προηγουμένως είχες θερμό χαιρετισμό με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Πολλοί άνθρωποι που συναντήσουν την ομάδα ήσταν μαζί συμπαίκτες. Πώς αισθάνεσαι που τους βλέπεις ξανά από τα μόνετε? Τι σημαίνει για σένα ο Παναθηναϊκός? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για μένα. Πριν 37 χρόνια πήρα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, 1986, από τον Εθνικό στον Παναθηναϊκό. Ήτανε για να γνωρίζουν και οι σύγχρονοι αθλητές και οι σύγχρονοι άνθρωποι που ασχολούνται με το βόλεϊ ότι πριν 37 χρόνια άνοιξαν οι πύλες και το μεταγραφών σε μεγάλες ομάδες από τον Εύρο. Οι άνθρωποι εδώ που ηγούνται της προσπάθειας του Παναθηναϊκού είναι παλιοί μου συμπαίκτες και αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο Παύλος Καραμαρούδης που είναι προπονητές, ο Δημήτρης ο Γογόντικας, μεγάλες δόξεις του ελληνικού βόλεϊ, και είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα συμπαίκτης τους και βρέθηκα κοντά τους σε πολλές δυνατές στιγμές για το ελληνικό βόλεϊ. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ήθελα να πω ότι πολλοί αθλητές και από τις δύο ομάδες ήταν αθλητές μου στις μικρές εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων, και είμαι και γι' αυτό επίσης πολύ χαρούμενος και περήφανος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια στις συζητήσεις, στις κουβέντες μας. Φιλοξενούμε δύο παιδιά, δύο αθλητές που είχαν σημαντική παρουσία στην Ορεστιάδα με τον Άθλο. Είναι ο Βασίλης Στοηλιούδης και ο Σταύρος Αρχοντούδης, που συντελεστές, βασικοί συντελεστές της ανόδου του Άθλου Ορεστιάδας στη μεγάλη κατηγορία. Ξεκινάω τον Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γνώριμα μέρη, γνώριμοι άνθρωποι.
πλέον στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, στιγμές σημαντικές έτσι, και για την ομάδα και την ορισμία. Σίγουρα σημαντικές στιγμές. Είναι κάτι ευχάριστο να βλέπουμε μια ομάδα του Εύρου να βρίσκεται στην Α1. Και σίγουρα νιώθουμε μια ικανοποίηση για ένα στόχο που είχαμε θέσει πριν από μερικά χρόνια μαζί με τους συμπαίκτες μας, να ανεβάσουμε αυτή την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια, και μας προσφέρει μια ικανοποίηση και μια ευχαρίστηση για το στόχο τον οποίο καταφέραμε να εκπληρώσουμε. Σταύρο, τι σημαίνει για σας τώρα βρίσκεστε εδώ και να βλέπετε την ομάδα του Άθλου στα μεγάλα σαλόνια κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους όπως ο Παναθηναϊκός? Είναι μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια νιώθουμε εμείς που περάσαμε 2 χρόνια εδώ πάρα πολύ ωραία, και ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ εδώ και στην ομάδα, στο Δέλτα Σίγμα, στον κύριο Τσολακίδη, από την Α2 Pre-League και τελικά Α1 πριν από 2 χρόνια. Μόνο ωραίες αναμνήσεις, χαμόγελα, όποτε ερχόμαστε εδώ μας έχουν σαν δικά τους παιδιά. Μια κοινή ερώτηση και στους δύο, τι σημαίνει για το ελληνικό βόλεϊ να έχει δυνατό Εύρο στη μεγάλη κατηγορία? Εννοείται ότι θα έπρεπε, και εδώ πρέπει να το πούμε, ότι θέλουμε να είναι και ο εθνικός στη μεγάλη κατηγορία και να τα καταφέρει κάποια στιγμή, να έχει ο Εύρος 2 ομάδες, που του αξίζει να έχει 2 ομάδες, και την Οροστιάδα και την Αλεξανδρούπολη, και ελπίζω κάποια στιγμή να το πετύχει και ο εθνικός. Σίγουρα είναι ευχάριστη η έκπληξη να είναι μια ομάδα της στην Α1, και γιατί όχι να βρίσκεται μια ομάδα της Αλεξανδρούπολης, και γιατί όχι για ακόμη μια τρίτη το σουφλί. Ξέρουμε ότι ο Εύρος έχει παράδοση σε αθλητές και είναι η μητρόπολη του βόλεϊ. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.